Κυρίε και κύριοι, γεια σα. Στο στούτιο του ρεπόρτερ, ένα άνθρωπο που το όνομά του είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την οικολογία, την πράσινη ανάπτυξη, το περιβάλλον γενικότερα. Μαζί μα, υποψήφιο βουλευτή του κινήματο Οικολόγων, συνεργασία πολιτών, 5 Θεοπέμπτου. Κύριε Θεοπέμπτου, σα καλωσορίζω στο ρεπόρτερ. Γεια σα. Ευχαριστώ για την προσκλήση. Είστε Επίτροπο Περιβάλλοντο, ε, λέχτωρα στο ΤΕΠΑΚ, στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογία Περιβάλλοντο. Γνωρίζετε όσο λίγοι τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Θέλω έτσι να μα πείτε, ε, ποιε θα είναι οι προτεραιότητέ σα σε περίπτωση εκλογή σα. Ε, νομίζω ότι με βάση και τα προβλήματα τα οποία έχουμε τώρα, αυτή την εποχή, ιδιαίτερα με την ανεργία και την ανεργία των νέων, ιδιαίτερα. Υπάρχουν μια σειρά από δράσει τι οποίε μέσα, ε, μέσα από την νομοθετική εξουσία μπορούμε να προωθήσουμε για να δημιουργήσουμε θέσει εργασία. Ε, να πω για παράδειγμα ότι τώρα που ακούμε όλα αυτά που συζητούνται για τι πολιτικέ για τα απόβλητα, εάν εμεί εφαρμόζαμε αυτό που προωθεί και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό που περιέχει και η δική μα νομοθεσία όσον αφορά με τα απόβλητα, εάν η πολιτική μα ήταν με βάση των νόμων μα δηλαδή θα είχαμε πολύ περισσότερες δουλειές που θα ασχολούνταν και επιστήμονες, αλλά και όλων των επίπεδων εργατικών, προσωπικών, με εργασίες που αφορούν τα απόβλητα. Επομένως, ένα απλό πράγμα να εφαρμόσεις την νομοθεσία θα το είχαμε. Και υπάρχουν και άλλα πράγματα που μπορείς να κάνεις, ιδιαίτερα επαναλαμβάνω με τα απόβλητα και με την ενέργεια, με την ενέργεια ακόμα περισσότερα, γιατί στην, στο θέμα της ενέργειας χρησιμοποιεί ανθρώπους όλων των επίπεδων σπουδών και ε, τεχνικών και όλων των τεχνικών επάγγελμαν. Επομένως, μπορούσαμε να κάνουμε και επαναλαμβάνω όλα αυτά χωρίς να, έχει, ε, χωρίς να στοιχίσει τίποτα στο κράτος. Ε, επειδή μιλήσατε για τα απόβλητα, είναι και η πολιτική για τα απόβλητα διαφθαρμένη, κύριε Θεοπέμπτου. Εγώ πιστεύω πως είναι και πολύ μάλιστα. Ε, είναι απλό το γεγονό ότι έχουμε πάρει μια πολιτική η οποία έχουμε υιοθετήσει, συγγνώμη, μια πολιτική η οποία χτίζει μεγάλε μονάδε. Ε, μια πολιτική η οποία λέει του κόσμου ότι δεν είναι ανάγκη να κάνει ανακύκλωση. Μια, ένα συμβόλαιο που υπογράψαμε ότι ε, το, εάν μειώσουμε τα απόβλητα που παίρνουμε στι μονάδε θα πληρώσουμε εμπρόστιμο. Αντιλαμβάνεστε ότι όλο ο κόσμο προωθεί την ανακύκλωση. Η νομοθεσία λέει ότι πρέπει να κάνουμε μείωση των αποβλήτων και όλα αυτά δεν συγκρίνονται με αυτέ τι πολιτικέ που έχει υιοθετήσει το κράτο και τι δεκάδε, αν όχι εκατοντάδε εκατομμύρια που ξοδεύουμε για να κατασκευάσουμε τι μονάδε και να τι λειτουργούμε. Γιατί τελικά είναι τόσο δύσκολο για την Κύπρο να στραφεί ουσιαστικά στην πράσινη ανάπτυξη, έτσι, να κερδίσει από, από την πράσινη οικονομία. Διότι οι εκάστοτε κυβερνήσει και ο πολιτικό κόσμο αρέσκεται στα μεγάλα έργα, του αρέσει να κάνουν ε, ε, κατακυρώσει μεγάλων έργων να αναθέτουν μεγάλα έργα. Ε, όποτε κοιτάξετε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν όλε οι κυβερνήσει και όλε οι πολιτικέ δυνάμει το θέμα τη ανεργία, όταν μιλούν για ανάπτυξη, για αυτού ανάπτυξη είναι να κάμπτει δρόμου, να χτίζει καζίνα, μαρίνε, ε, γκολφ. Αυτά για αυτού είναι η ανάπτυξη. Η ανάπτυξη δεν είναι αυτό. ανάπτυξη για να τη θεωρήσω ότι αναπτύσσεται μια χώρα πρέπει να αγγίζει όλον τον πληθυσμό και όλε τι τάξει και φτωχού και πλούσιου. Μάλιστα. Επειδή ο κόσμο είναι αυτό που θα ψηφίσει στι 22 Μαου, ποιο μήνυμα θα θέλατε να στείλετε εσεί. Ε, με έχω γνωρίσει από τη θέση του Επιτρόπου Περιβάλλοντο όπου εργαζόμουν μόνο σε γραφείο για έξι χρόνια. Ε, έκανα διάφορα πράγματα όταν ήμουν ε, Επίτροπο. Ε, έχω την ενέργεια. Και τι ικανότητε να, να κάνω ακόμα πιο πολλά. Έχει έναν εκατομμύριο πράγματα με στο μυαλό μου που θέλω να κάνω. Ε, ελπίζω να έχω την ψήφων του κόσμου για να μπορέσω μέσα από τη Βουλή. Ε, εντάξει, ξέρω τι μπορεί να κάνει ένα βουλευτή και τι δεν μπορεί να κάνει, γιατί πήγαινα στη Βουλή έξι χρόνια στι επιτροπέ. Ε, αλλά τουλάχιστον τα, τα πράγματα τα οποία μπορούμε να κάνουμε, ε, νιώθω ότι είναι πάρα πολλά και ότι μπορούμε να αλλάξουμε την πορεία τη Κύπρου και να την κάνουμε να πηγαίνει στο σωστό δρόμο τη στη σωστή κατεύθυνση που θα βοηθήσει τον κόσμο όσο πιο πολλά γίνεται. Εγώ να σα ευχαριστήσω που ήσασταν εδώ και να σα ευχηθώ βεβαίω καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εσά για την προσοχή σα.